Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, αλήθεια. Να κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς έχετε καταλάβει ότι ο τίτλος της παράστασης είναι ειρωνικός, ένα χειροκρότημα? Λοιπόν, σήμερα ήταν όλοι, αλλά συνήθως, ξέρετε, παιδιά, ένα χρόνο δεν υπάρχει παράσταση που να μην υπάρχει έστω ένας ο οποίος να μην το έχει καταλάβει. Αλήθεια. Δηλαδή και πάντα μπορούσαμε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή βλέπανε αφίσα, βλέπανε για γυναίκα καλή είναι και λέγανε αυτό είναι ένα κορίτσι με επίγνωση. Αυτή είναι μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται. Και εμείς από την ώρα που έχω ποστάρει τον τίτλο της παράστασης, δεν καταλαβαίνετε τι μήνυματα έχω πάρει. Ποστάρω την πρώτη φορά για γυναίκα καλή είναι. Μήνυμα τύπη σας. Αν εσύ αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου έτσι, πώς περιμένεις να σε αντιμετωπίσουν οι άντρες? Επόμενη, πιο υποστηρικτική. Ψυχούλα μου, μη στενοχωριέσαι που γεννήθηκες γυναίκα. Μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι κάνουν οι άντρες. Και ο καλύτερος, παιδιά, ποστάρω για γυναίκα καλή είναι. Τύπος από κάτω, ισχύει. Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε όλοι υπέρ της ισότητας. Ναι. Τον φίλο. Λοιπόν, όλο αυτό το θέμα του gender inequality, της ανισότητας των φίλων για όσους δεν πήραν το lower, εμένα μου ήταν κάπως άγνωστο. Θα σας πω γιατί. Γιατί ήμουν τυχερή, μεγάλωσα σε μια οικογένεια, στην οποία εντάξει, προφανώς είχαμε πολλά θέματα. Θέλω να πω, δείτε, με κάνω stand-up, έτσι. Προφανώς είμαι παντωμένη στα ψυχολογικά. Αλλά δεν τέθηκε ποτέ θέμα έμφυλο. Θέλω να πω, οι γονείς μου μεγάλωσαν εμένα και τον αδερφό μου, δύο παιδιά έτσι διαφορετικού φίλου, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μας μεγάλωσαν λάθος. Αλλά με τον ίδιο τρόπο λάθος, παιδιά, εκείνη που τα νιά, δηλαδή και ισότητα. Ναι, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον πατέρα μου να λέει, κορίτσι μου, κανένας δεν θα σου πει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι επειδή είσαι γυναίκα. Μπορείς να κάνεις ό,τι κάνει ένας άντρας και καλύτερα. Μπορείς να κάνει ό,τι κάνει ο αδερφός σου και σίγουρα καλύτερα, το μικρό είναι βλαμμένο. Λάθος, τα είπα εγώ. Οπότε γενικά είχαμε μια αρμονία έτσι σε όλη την οικογένεια. Ναι, κυρίως γιατί κάναμε όλοι ό,τι θέλει η μάνα μου. Ναι. Είχαμε αυτή τη μικρή χουντίτσα. Αλλά μας έκανε δρόμους. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε το σοκ μου την πρώτη φορά που σκάει τύπος μετά την παράσταση και μου λέει «Μπράβο! Γέλασα!» Μόνο το σταυρό του δεν έκανα. Και δεν το περίμενα. Για γυναίκα καλή είσαι. Παιδιά, θόλωσα. Ρε, το μόνο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν πριν από χρόνια ο θειός μου ο Στράτος, όταν είχε πάρει καινούριο αμάξι και το συζητούσε με τον πατέρα μου. Εντάξει, τραβάει. Για Λάντα καλό είναι. Και λέω, Χριστέ μου, με είπε Λάντα. Και μετά λέω, σκέψου θετικά. Μπορούσε να σε έχει πει κάτι πιο κάτω, να σε έχει πει Γιούγκο. Τώρα όσοι γελάμε, δείχνουμε ηλικία, έτσι ξέρεις. Έτσι. Μην πω για το πόνι, θα κάνει κοιλιά το πρόγραμμα. Ωραία. Οπότε ότι τι είναι, παιδί μου. Δηλαδή και αυτό θέλετε να μας το πάρετε. Και το χιούμορ είναι και αυτό ανδρικό προνόμιο. Όλα να μας τα πάρετε πια. Δηλαδή θέλετε να μας πάρετε το χιούμορ, έτσι. Μας πήρατε, ξέρω εγώ, τη μαγειρική. Εξηρίζεστε. Μας παίρνετε τους άντρες. Τι έχει μείνει αμυγός δικό μας, τι. Χίλια συγγνώμη, ξέχασα, παιδιά. Το καλύτερο ξεχάσαμε. Τη μητρότητα. Αυτή τη φασάρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχει υπάρξει κάποιο, ξέρει, συμβούλιο γυναικών στην αρχαιότητα που ήταν όλες έτσι μαζεμένες και λέγανε κορίτσια, πρέπει να διαλέξουμε ένα από τα τρία. Λοιπόν, επαγγελματική ισότητα. Κοινωνική ισότητα. Ή εκείνη η φασάρα που τρελαίνονται οι ορμόνες σου και έχεις ευθύνες για μια ζωή. Ήταν όλες, εννοείται το τρία. Τι είμαστε ηλίθιες, είμαστε το τρία. Για παιδιά και στο θέμα του παιδιού. Τα δύο φύλλα έχουν άλλες υποχρεώσεις, έτσι. Το έχω δει δηλαδή. Βλέπω φίλους μου, κάνουν παιδί. Έρχεται ο πατέρας στην παρέα και μπαίνει μέσα σε έκσταση, ρε. Είναι μέσα και λέει: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, είμαι ερωτευμένος με το μικρό. Είμαι ευτυχισμένος, η καλύτερη φάση της ζωής μου. Σκάει από πίσω η μάνα. Είναι η καλύτερη φάση της ζωής μου. Έχω να κοιμηθώ 6 μήνες. Χτες έκλαψα στο σούπερ μάρκετ. Μπροστά στο καλαμπόκι, είδα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Γιατί έτσι είναι, το πίνουνε και θέλουν να σε σύρουν στη σκοτεινή πλευρά. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε μόνο με αυτά σήμερα. Θέλω να πω, θέλω να χαλαρώσουμε έτσι, να μην τέτοιο. Δεν θέλω να πω ότι θα σκίσουμε και τα σουτιέν μας να τα κάψουμε στη σκηνή. Προφανώς δεν θα κάνουμε τέτοια βλακεία, παιδιά. Τα σουτιέν είναι πανάκριβα.
Και fun fact, να κάνω μία παρένθεση. Πρόσφατα λοιπόν χρειάστηκε. Πάω να πάρω ένα σουτιέν. Την ώρα που είμαι στο ταμείο και μου λέει η πολίτρια την τιμή, μπαίνει ένα πιτσιρικάκι. Ακούει την τιμή, γυρίζει και μου λέει: Καλά, κυρία, με τα μισά στα κρατάω εγώ. Και ψήθηκα! Αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν γλιτώνω λεφτά, γιατί ό,τι λεφτά γλιτώσω πρέπει να τα επενδύσω σε φαρδιά ρούχα για να κρύβω από μέσα το πιτσιρικάκι. Και μόλις. Και μόλις βλέπω να μαζεύουν τα παιδιά τους, είναι πολύ κακή περίοδος για τέτοια αστεία. Τέλεια. Ωραία. Αλλαγή θέματος. Πάμε λοιπόν. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα για το χόμπι μου, για να οριζόμαστε καλύτερα, έτσι. Είστε έτοιμοι. Μιλάμε για σπάνιο χόμπι. Βιογραφικού. Ε, λοιπόν, έχετε χόμπι. Ωραία. Εντάξει, τρεις. Οι υπόλοιποι όχι. Δουλειά, σπίτι, κουβέρτα, πάμε. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω έξω σε μαγαζιά, να πίνω και να διασκεδάζω. Τρελό, ε, σπάνιο. Ωραία, σας αρέσει να βγαίνετε. Σας αρέσει, τέλεια. Ωραία, δεν θα κεράσω μετά κάτι, απλά είπα να ρωτήσω. Απλά θέλω να πω το εξής. Δεν μπορώ, παιδιά, αυτούς καινούριους τους μπάρμεν, αυτούς mixologists, ε, τους έχουμε. Αυτοί που δεν κάνουν κοκτέιλ, όχι, κάνουν τέχνη, ε, που δεν σου κάνουν ποτό, ρε, το ψυχανεμίζονται. Ρε, είμαι τώρα τις προάλλες σε ένα μαγαζί, σε ένα μπάρ, είναι ο μπάρμαν τέτοιος τύπος, του λέω ένα πολύ απλό κοκτέιλ και ο τύπος, παιδιά, κάνει ό,τι σας πω, σας τορκίζομαι με τη σειρά. Παίρνω ένα ποτήρι, παίρνω ένα βασιλικό και αρχίζει τώρα. Και δέρνει το βασιλικό. Έξω από το ποτήρι, ήταν έτσι. Εγώ να έχω φρικάνα, λέω Χριστέ μου, τα κάνει δημόσια. Τι θέλει, να μας δει κανένας βίγκαν, να έχουμε άλλα. Επίσης, την ώρα, παιδιά, που κακοποιούσε το ζαζαβατικό, είχε πάρα πολύ σοβαρή μούρη, ήταν έτσι. Ρε, νιώθω όταν του έλεγα, τι κάνεις εκεί πέρα, ρε ψυχούλα μου. Θα μου έλεγε, απελευθερών αρώματα. Χριστέ μου τη βλάχα. Και εμείς οι Αθήνα χωριάτες. Α, να θυμηθώ να πάρω τους δικούς μου στην καρδίτσα. Καπάκια ο τύπος, παιδιά, παίρνει κάτι κόκκους μπαχαρικά. Αρχίζει, τους τρίβει έτσι έτσι. Ρε, έχουνε πάει παντού, εκτός από το ποτήρι μου. Καπάκια, φετούλα, πορτοκαλάκι. YMCA πάνω από το ποτήρι. Έχει πιτσιλίσει και το δίπλα μπαρ εκτός από το ποτήρι μου. Δηλαδή για μένα ήταν ξεκάθαρο. Ο τύπος δεν έκανε κοκτέιλ, παιδιά. Όχι. Λέρωνε την μπάρα. Εντάξει. Αυτή ήταν η δουλειά του. Και δεν ξέρω και πώς τον ασφαλίζουν, τι ένσημο παίρνει. Εγώ τώρα να θέλω να πιω. Οπότε σκέφτομαι, θα του πω άστο. Χέστο. Βάλε μου ένα ποτήρι μπύρα. Και μετά σκέφτομαι, είσαι τρελή. Να αρχίσει να φυγοκεντρίζει τον αφρό. Το περάσει και καπουτσίνο να σχεδιάζει καρδούλες και καληνύχτα. Ρε, τον είχα ικανό να του πω ένα βαρέλι μπύρα, να τσακώσει το ποτήρι και να το χάσουμε. Να έχει φύγει αλσατία, να μαζεύει αρώματα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχουν περάσει 5 λεπτά και στο ποτήρι μου δεν έχει μπει αλκοόλ. Ναι. Βασικά, το μόνο που έχει το ποτήρι μου είναι μπαχαρικά, βασιλικό και πορτοκάλι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όπως τα έφερε έτσι η ζωή, πέτα και ένα κότσι και πέτα το στο φούρνο. Το άλλο, ξέρετε, σκεφτόμουν. Δεν ξέρετε γιατί τώρα θα το πω. Σκεφτόμουν λοιπόν πόσο ταιριαστά είναι μερικά ποτά με τη χώρα προέλευσής τους. Ας πούμε βότκα. Πώς πίνουν βότκα. Έτσι, βότκα, παιδιά. Βότκα, Ρωσία. Η βότκα είναι σαν τη Ρωσία. Σκληροτράχυλη. Θέλω να πω στις τρεις και τις βότκες, ήδη έχεις πετάξει σβέρκο. Σε λένε Ιβάν. Και είσαι επικίνδυνος. Βασικά στις τρεις και τις βότκες μιλάς ρώσικα, έτσι. Είναι αυτό το «Ήρα κορίτσι μου, σταμάτα να πίνεις, έχεις γίνει σκατά». «Ζνιεμινιεβλάβτοβα». Γιατί έτσι είναι, λέει, η βότκα, λέει, σε κάνει άντρα. Ναι, ακόμα κι αν είσαι γυναίκα, no problem. Είναι πιο γρήγορη φιλομετάβαση, ξέρεις, από εκεί που σε χαλαρώσει πολιτισμό στην πάρα, μέχρι να κάτσεις κάτω και να πεις «Ω Χριστέ μου, θα τα βγάλω όλα τώρα, τα σωθικά μου θα γίνουν ξωθικά μου». Ρε με τη βότκα, πας να ξεράσεις την τουαλέτα και ρε με σε ρώσικα. Είναι αυτό το... Μπλιέτ. Αν θέλετε να ξέρετε, αυτό το αστείο στη Θεσσαλονίκη γαμάει. Και πάμε τώρα, Μαρτίνι. Πόσοι πίνουν Μαρτίνι? Ρε, ένα χρόνο τώρα το ρωτώ σε κάθε παράσταση, δεν έχει βρεθεί άνθρωπος να πίνει Μαρτίνι. Πραγματικά, νιώθω ότι το εισάγουμε σαν χώρα για ξέπλυμα χρήματος. Δεν βγαίνει αλλιώς. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, Μαρτίνι, εντάξει, Ιταλία. Το Μαρτίνι είναι σαν την Ιταλία. Είναι κοσμοπολίτικο, ρε παιδάκι μου, έχει μία ελαφράδα. Θέλω να πω, τίποτα ακραίο δεν μπορείς να πάθεις πίνοντας Μαρτίνι. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν, ήπια τρία Μαρτίνι και μαχαίρωσε τους φίλους του? Όχι, με τσίπουρο γίνεται αυτό, όλοι το ξέρουν.
Δηλαδή το πιο ακραίο πράγμα που μπορείς να πάθεις πίνοντας μαρτίνι είναι να περπατήσεις λιωκαμένος δίπλα στην πισίνα. Αυτό, εκεί πικάρει ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι αυτό που λένε πάλι στερεοτυπικά βαρβάτο ποτό. Θέλω να πω, δεν έχει υπάρξει κανένα γιαπί στον κόσμο. Μα τα μαστόρια. Γιάννη Κουπελίτσα. Για το μαστόρα λοιπόν, μωρέ μάνα μου, τι βυζάρες είναι αυτές. Πιάσε ρε Σταύρο το μαρτίνι. Εξαιρετικό και dry Σταύρο, μπράβο. Τι πουτάκια είναι. Και πάμε τώρα ουίσκι. Πώς πίνετε ουίσκι. Ουίσκι, παιδιά. Σκοτία. Καταχνιά. Βαρύ κλίμα. Υγρασία. Σαν τα Γιάννενα ένα πράγμα. Παιδιά, με το ουίσκι δεν διασκεδάζεις. Με το ουίσκι λες τα προβλήματά σου, εντάξει. Γιατί είναι αυτό που λένε πάλι στερεοτυπικά, λέει είναι αντρίκιο ποτό. Φανταστείτε το ουίσκι τόσο αντρίκιο, που για να εξορροπήσουν την αντρίλα, οι Σκοτσέζοι φοράνε φούστα. Δεν κανονικά λέει, δεν πίνετε με παγό, όχι, πίνετε με αρχίδια. Και πάμε τώρα ούζο, πώς έχετε πιει ούζο. Έτσι μικρά μου, τσόλια δάκια. Τέλεια. Εσύ όλα τα πίνεις κατά, θα έχεις μπερδέψει το τέλος. Ωραία. Ούζο, παιδιά. Ελλάδα, πονηριά. Το ούζο είναι Έλληνας λαμόγιος, βολεμένος, δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Ναι, θα εξηγήσω γιατί. Είναι διάφανο, ναι. Ναι. Του βάζεις πάγο, γίνεται άσπρο. Του βγάζεις τον πάγο, παραμένει άσπρο. Δεν το βλέπετε, ρε. Πασόκρε, βολεύτηκε. Άσπρο θα πάρει σύνταξη. Επίσης, είναι πληθωρικό. Τα άλλα ποτά σκάνε, θέλουν κανένα φιστικά και κανένα κρακεράκι. Το ούζο σκάει και θέλει. Καλαμαράκια, χωριάτικη και άλλα δεκάτομα. Ναι. Όχι επειδή όταν πίνεις ούζο θες παρέα, όχι. Επειδή όταν πίνεις ούζο θες βοήθεια. Έχετε σουρώσει με ούζο. Και είστε εδώ, επιζήσαμε αδέρφια μου. Ρε πόσο σκατά είναι αυτό το πράγμα. Τε πω πόσο LSD είναι. Τελευταία φορά που... Τώρα κατάλαβα ποιος παίρνει τέλεια. Λοιπόν... Ωραία, πρώτη σειρά, ναι. Λοιπόν... Παιδιά, τελευταία φορά που σουρώσα με ούζο, γυρνάω στον διπλανό μου, του λέω και πώς είπαμε ότι σε λένε σε ένα αγόρι μου. Μου λέει, ρε ο Κωνσταντίνος, είμαι ο αδερφός σου. Λαμπρές στιγμές για την οικογένεια. Ναι, και ήταν ο μπαμπάς μου έτσι απέναντι περήφανος με τη βοτκίτσα του. Ζνιέμινε, γουάτωγα. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, τώρα μιας και ζεσταθήκαμε λίγο, πάμε σε κάτι το οποίο θα μας πορώσει όλους. Είμαστε έτοιμοι να πορωθούμε. Τέλεια! Θα μιλήσουμε για περίοδο! Ανάμεικτα τα αισθήματα. Ναι. Συγγνώμη να πω κιόλας κάτι, εσείς που δεν κάνετε... Λοιπόν, εργάζομαι σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, οκ. Okay. Τόσα χρόνια έχω ακούσει κείμενα συναδέλφων κομικών για πρόωρη εξπερμάτιση, για προβλήματα στήσης, για εξέταση προστάτη τόσο πολύ που νιώθω ότι μου έχουν κάνει τώρα, εντάξει. Δηλαδή νομίζω ότι μου αξίζει λίγη περίοδος, ναι. Και θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Παιδιά, έπιασε το μάτι μου ένα άρθρο, το οποίο είχε τίτλο «Το θαύμα της περίοδου». Ξεκάθαρα το έγραψε άντρας, έτσι. Παιδιά, ποιο κοροϊδεύουμε τώρα. Η περίοδος δεν μοιάζει με θαύμα. Μοιάζει με σκηνή εγκλήματος, εντάξει. Έχει κλάμα, έχει αίμα και έχει σκυλιά που σε μυρίζουν. Αυτό το πράγμα με τα κολόσκυλα πάρα πολύ τα αγαπάω. Αλλά βγαίνεις έξω, βλέπεις ωραίο γκομενάκι με σκύλο. Είσαι αδιάθετη, πάει ο σκύλος μου, σούδα κόλλο έτσι, πα! Και όχι τίποτα άλλο. Αισθάνομαι άσχημα. Θέλω να εξηγήσω στο ζωντανό ότι δεν θα γίνει κάτι μεταξύ μας. Με το αφεντικό του θέλω να κάνω. Αλλά σας πω κάτι, ποτέ δεν θα κάνω κάτι με το αφεντικό του άπαξ και μου την έπεσε ο σκύλος. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ο καλύτερος του φίλος. Επίσης θέλω να λύσω μία παρεξήγηση. Οι άντρες νομίζετε ότι εμείς έχουμε περίοδο. Όχι, παιδιά. Η περίοδος μας έχει. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Είμαστε μπιτσάκια των ορμονών μας. Είμαστε βοήθητες, ρε. Χορεύουμε σαν κύρα, βαράνε παλαμάκια. Πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή, σκάει η περίοδος φάμπιουλους κάθε μήνα και είναι σε φάση «Ποια είναι το πουτανάκι μου!» Και εσείς, εγώ πάλι αφέντρα και αυτό το μήνα. Εγώ είμαι το πουτανάκι σου, ρε. Θα κάνω ό,τι θες για να φύγεις. Θα βγάλω και αυτό το τεράστιο σπυρί στο πηγούνι, εννοείται πώς θα ζήσω χωρίς αυτό. Και τα βυζιά μου ήταν έτσι, τσέρνο, πιχνέ. Και θα τσακωθώ με όλους αυτούς και ας έχω παράσταση, φύγετε! Φύγετε! Παιδιά,
μία μας κατηγορία, εντός την περίοδο έχουμε νεύρα. Να λέτε ευχαριστώ που δεν μαχαιρώνουμε. Εντάξει, δηλαδή πρώτα απ' όλα ξεχνάτε ότι εκείνη την ώρα μιλάτε με κάποιο άτομο το οποίο κλινικά, ρε παιδάκι μου, παθολογικά, χάνει αίμα, εντάξει, αιμορραγή. Δηλαδή κόβεται φίλος, ξέρεις, στάζει λίγο μικρή, εκείνη από πάνω το όλοι, «Ή, τι έπαθες, εμείς ξέρω εγώ κάθε μήνα πέντε μέρες, έρες πάει μπάλες». Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δηλαδή το ξεχνάτε ότι χάνουμε αίμα, δηλαδή να το φέρω σε ανδρικά πρότυπα, αν ήμασταν στα χαρακόμματα, θα μας κουβαλούσατε, εντάξει. Να το θέσω αλλιώς. Δεν έχω δει καμία σκηνή πολεμική, έτσι, από πολεμική ταινία, να είναι κάτω, ξέρω εγώ, στρατιώτης Ράιαν, να χάνει αίμα, να αιμορραγεί και να είναι από πάνω του κάποιος και του λέει «Ναι, αλλά δεν μιλάμε όμορφα». Δηλαδή, φανταστείτε τώρα δείγμα ψυχολογίας, έτσι. Φαντάζεσαι την ίδια στιγμή να θέλεις να φας σοκολάτα, να κλάψεις, να ουρλιάξεις, να γελάσετε καμιά γιατί όχι, να κάνεις σεξ, να σκοτώσεις αυτό που έκανε σεξ και να του φας τη γαμημένη σοκολάτα. Παιδιά, παίζει πείνα τώρα, έτσι, πείνα. Σε ακραίες μέρες περιόδου έχω πιάσει τον εαυτό μου να βλέπω το κουνέλι του αδερφού μου. Ρε με άλλο μάτι, ρε. Και επίσης παίζουν και ορμές. Πάλι σε ακραίες μέρες περίοδου έχω πιάσει τον εαυτό μου να βλέπω τους φίλους του αδερφού μου. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι όλοι λύθοι, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά μιας και ανέφερα πολλές φορές τον αδερφό μου, πόσοι από εσάς έχετε αδέρφια ένα χειροκρότημα? Καρπερίδη θεοσκόπηση. Ωραία. Πόσοι από εσάς είστε μεγαλύτερα από τα αδέρφια σας? Τέλεια. Οι υπόλοιποι είστε αυτοί που τις τρώγατε, έτσι. Παιδιά, είναι γνωστό αυτό. Έχω 6 χρόνια μικρότερο αδερφό και ξέρω. Το μικρό έχει γεννηθεί για να τον πιει. Okay, είναι νομοτελειακό αυτό. Πόσοι έχετε κάνει πράγματα στα αδέρφια σας? Έσαι εδώ. Με ζήλου εκτός φυλακής, έτσι, και το χαιρόμαστε. Ωστόσο, κάνω την ίδια ερώτηση σε μια παράσταση στοιχείο. Πετάγεται μια τύπησα, μου λέει, εγώ, μου λέει, γεννήθηκα σε χωριό και μεγάλωσα εκεί. Οπότε μου λέει, έπαιρνα το κεφάλι της αδερφής μου, της έβαζε πάνω καλαμπόκι. Παιδιά, και το κολούσε στα σύρματα και το τσιμπούσαν οι κότες, το καταλαβαίνεις. Της λέω, τι κάνεις εδώ, χαραμίζεσαι, η Γεστάπο έχει ανοίξει θέσεις. Γιατί? Λοιπόν, θα σας πω τα δικά μου highlights. Λοιπόν, του έχω φέρει πρώτα απ' όλα το στιέρα στο κεφάλι. Αναμένει, βέβαια, το παιδί ακόμα έχει τη ρίγα εδώ. Ναι, σαν ζαμπόν τυρί κυκλοφόρη. Τον κρατούσα αγκαλιά, το ξέχασα, έφτιαξα τα μαλλιά, έσκασε κάτω. Πού να ξέρω, μικρό παιδί, για τη βαρύτητα, πες μου τώρα. Το έχω σπρώξει 20 σκαλιά όλο κεφάλι. Μη με κοιτάς έτσι επικριτικά, γιατί αυτό ήταν γαμάτο, ξέρεις γιατί, γιατί βοήθησε στο να ξεχάσει τα δύο προηγούμενα. Ρε, θυμάμαι να βλέπω το μεγάλο μου ξάδερφο 5 χρονών να πηγαίνει στο μικρό 2. Την ώρα που το μικρό ήταν με το κεφαλάκι του έτσι και ξάπλωνε και τέτοια. Πήγαινε πάνω από το κεφάλι του με τον παπούτσι και του έκανε παπ! American History! Και εγώ μου έκανα, τι κάνει μαλάκα, είναι τρελός! Γαμάτο! Εγώ γιατί δεν το σκέφτηκα! Η αντίδραση της σκιάς μου ποια ήταν? Έλα ρε παιδιά, τώρα μην τσακώνεστε. Χρήστο, βγάλε το παπούτσικο πάνω το με την κάλτσα, έχω σφουγγαρίσει. Γιατί και οι γονείς είναι ενήμεροι. Σκεφτείτε λίγο. Για ποιο λόγο κάνουν συνήθως δεύτερο παιδί γονείς, ε? Για να έχει να παίζει το πρώτο. Θυσιάζουνε ψυχή στο βωμό του μεγαλύτερου. Εντάξει, εγώ προσωπικά, όταν σταμάτησα να κάνω πράγματα στον αδερφό μου, πρόπερση, μην φανταστείς, άρχισα να εφαρμόζω πάνω το ότι μάθαινα. Δηλαδή, άκουγα, ξέρω εγώ, τα παιδιά είναι σφουγγάρι. Θυμόταν κάτι. Το ρουφούσε. Ή έβλεπα κογιότ και μπιμπίπ. Του έλεγα, πάρε φόρα, σκάσε στον τοίχο, στορκίζομαι, θα ανοίξει τον έλεγχο. Σε κάποια βάση με πιάνει η μάνα μου και μου λέει από αυτές τις βλακίες που λένε οι μανάδες στα μεγαλώματα και μου λέει, Ήρα, στη ζωή θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά και τίποτα δεν είναι τζάμπα. Το πήρα εγώ αυτό. Την επόμενη φορά που πήγε ο αδερφός μου ο Κωνσταντίνος να μπει στο δωμάτιό μου, του κλείνω την πόρτα με το σώμα μου, του λέω Κωνσταντίνε! Στη ζωή θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά και τίποτα δεν είναι τζάμπα. Με κοιτούσε το δίχρονο. Λέω γι' αυτό δεν θα ξαναπείς ποτέ δωρεάν σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, ήμουνα τόσο κόπανος, παιδιά, έφτιαχνα κουπόνια, τούτα πουλούσα, έμπαινε μέσα στο τέταρτο, το ακύρωνα και πουλο. Ναι, δηλαδή άλλα παιδάκια δίναν εισιτήριο για Λούνα Πάρκ, ο μπρο έδινε για το δωμάτιο. Και επειδή δεν είχε δικά του λεφτά γιατί ήταν πολύ μικρός, τον είχα βάλει και δούλευε για μένα. Ναι, το πληρώνω να ψεκάζει τη μαμά με τέζα. Ωραία χρόνια, θώα παιδικά. Ρε, εσείς, να σας πω κάτι, σκεφτείτε το λίγο. Ήταν πάρα πολύ σατανικά υπέροχο γιατί ο τύπος ουσιαστικά δούλευε για μένα.
για να έχει λεφτά να μου πληρώνει τη διασκέδασή του. Ποιος καπιταλισμός γατάκια! Σε κάποια φάση το μάθαν οι γονείς μου, πω, έγινε χαμός. Ακόμα θυμάμαι τον μπαμπά μου να φωνάζει. Ε, δεν γίνεται ρε παιδί μου, στο τέλος αυτό το κορίτσι θα πουλήσει τη μάνα της! Σκύβω στο μικρό του λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ γεννήθηκα πρώτη. Οπότε η μαμά μου ανήκει. Εσύ δεν έχεις μάνα. Ναι, μην κάνεις τώρα έτσι, τώρα μην κλαις, σταμάτα. Γι' αυτό έχω βγάλει αυτά εδώ τα κουπόνια που μπορώ να συνοικιάζω. Και όλα αυτά γίνονταν επειδή ήμασταν παιδιά με τον αδερφό μου στα 90's και δεν υπήρχε ίντερνετ. Εντάξει, θέλω να πω, ο Κωνσταντίνος το θεωρούσε φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή νόμιζε ότι όλος ο κόσμος μπαίνει στα δωμάτια της οικογένειάς του με κουπόνι. Εντάξει, η φάση του ήταν λίγο λάνθιμος, κοινόδοντας. Okay. Δηλαδή ο μικρός χρειάστηκε να ζήσει 1,5 χρόνο σκλαβιάς και να πάει πρώτη μέρα παιδικό σταθμό για να γυρίσει σκανδαλισμένος να μου πει: Ήρα, ο φίλος μου Πανούλης πήγε στο δωμάτιο του αδερφού του χωρίς κουπόνι. Λέω: Μη με σκάς τώρα, μου λέει: Αλήθεια σου λέω. Και χρειάστηκε να βρω λίγο τον αδερφό του Πανούλη, που με δύο κουβέντες. Αλλά πήρα και το δωμάτιο του αδερφού του franchise. Ποιος σας γαμάει τώρα. Παιδάκι δεν θα το πάθαινε αυτό σήμερα. Θέλω να πω, αν ήμασταν τώρα παιδιά με τον αδερφό μου και του ζητούσα λεφτά για το δωμάτιο, το πιο πιθανό ήταν να έλεγε lol ρε και να έκανε insta story με hashtag bullying, εντάξει. Λοιπόν, όλα είναι διαφορετικά με και χωρίς ίντερνετ. Πώς έχετε μεγαλώσει από το χωρίς ίντερνετ? Ωραία. Κι εγώ. Ωραία. Αναγκαστικά είμαστε πιο ηλίθιοι από τους υπόλοιπους, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή, ας πούμε το φλερτ είναι διαφορετικό. Θυμάστε πώς φλερτάραμε εμείς με τα κινητά εκεί κάπου το 2000. Ναι, ναι, το είπε ναι και μετά καλύφθηκε η παράσταση. Ναι. Ωραία, θα κάτσουμε να το σκεφτούμε. Παιδιά, να πάτε την απόκρυψη, ρε. Όχι. Σε ποιον έκανα, δεν έκανα, σε κανένα δεν έκανα. Δηλαδή, ήταν το ultimate flirting thing και είχε κώδικα. Δηλαδή, ένας αγαπώ, δύο χωρίζουμε, τρίτα ξαναβρίσκουμε. Έχω τσακωθεί με αναπάντητη ανάμεσα σε δύο αναπάντητες. Αυτό ήθελε στρατηγική, αυτό ήθελε skill. Τώρα τα παιδιά τι κάνουνε? Στέλνουν dick pics. Δεν θα σας έρθει τώρα, περιμένετε. Μήπως έχουμε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι dick pic? Ενήμεροι! Όλοι! Ξέρετε ή στέλνετε? Βασικά, μήπως έχουμε κάποιον που στέλνει dick pic σε ένα χειροκρότημα, αν έχει δύο χέρια ελεύθερα. Ωραία. Λοιπόν, το οποίο ρε παιδί μου είναι διαφορετικό. Θέλω να πω όμως κάτι για τις dick pics έτσι. Δηλαδή, όταν το στέλνουν αυτό το πράγμα, παιδιά το στέλνουν και είναι μόνο του. Καταλαβαίνω. Ρε, είναι αυτό και γύρω-γύρω γη. Εντάξει. Δηλαδή, αφού μπαίνεις στη διαδικασία να μου το στείλεις, βάλτο μου δίπλα σε κάτι που ξέρω να δω κι εγώ μια κλίμακα, ε. Βάλτο μου δίπλα σε ένα καπνό Χόλμπορν. Σε ένα τηλεκοντρόλ. Για τους μερακλίδες. Βάλτο μου δίπλα σε έναν αναπτήρα μπικ. Και μετά θα μιλάμε για μπικ μπικ. Ποιο ωραίο. Αλλά θυμάμαι εγώ στην εφηβεία μου ψάρωνα με τύπους που ήταν μεγαλύτεροι και πουλούσαν εμπειρία ζωής. Αλλά ήταν πουθενάδες, αλλά δεν είχαμε ιδέα γιατί ήμασταν κολόζωα κι εμείς. Ναι, και οι τύποι ήταν αυτοί που μιλούσαν με αποφθέγματα. Δηλαδή είναι αυτοί που τώρα που μεγάλωσαν και έχουν social, ανεβάζουν μια αμυγδαλιά. Το φύλλο πέφτει. Η ρίζα ριζώνει. Hashtag ψάξου. Ωραία. Και είμαι λοιπόν στην εφηβεία μου σε ένα μπαρ. Είναι ο μπάρμαν τέτοιο τύπο. Με έχει γονατίσει στα κλισέ όλο το βράδυ. Και εγώ μόνο ψαρώνω και θαυμάζω. Και σε κάποια φάση λοιπόν την ώρα που κάνει δουλειές, η ρίζα και μου λέει: Για πού είσαι μικρή. Το όλο σου είσαι εσύ. Και φεύγοντας με κοιτούσε, τι σου πατρό σε γάμισα. Και εγώ το κοιτούσα, τι μου είπε τώρα, με γάμισε. Παιδιά τώρα παρακαλώ να πέσω σε τέτοιο τύπο, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα ξέρω να απαντήσω, ρε μάνα μου. Δηλαδή θα πάω σήμερα εγώ το βράδυ για ποτό. Θα γυρίσω μπάρμα και θα μου πει: Και πού είσαι μικρή. Εγώ του πω: Σε ευχαριστώ. Το όλο σου είσαι εσύ. Εγώ του πω: Ποιο όλο? Το φιλοσοφικό ή το υπαρξιακό? Ή μήπως εννοείς το όλο σαν μια οντότητα η οποία διέπεται από το ίδιο της το είναι, ε? Λέω στα πει: 2, 4, 6, 8 σφινάκια. Φέρνει σφινάκια τώρα, τεκίλες παντού, χαμός θα γίνει.
Και παιδιά, δεν σας το κρύβω, δεν ντρέπομαι. Πρόσφατα έγινα εγώ αυτός ο Γλιώδης. Ναι, ήθελα να δω να πιάνει τη νέα γενιά. Γιατί, μόνο εμένα πιάνα κότσο. Τελειώνω τώρα μία παράσταση. Ήταν ένα παιδί, μιλούσαμε, κάτι σπούδαζε αυτό, κάτι φυσική, αστροφυσική. Εκεί που μιλούσαμε, γυρίζω τον καρφό και του λέω και πούσα μικρέ. Τα άστρα είναι ο δρόμος της ψυχής. Και φεύγοντας το κοιτούσα, τι σου είπε τώρα σε γάμισα. Και αυτός με κοιτούσε, το μου είπε τώρα, Χριστέ μου, είναι ηλίθεια. Αλλά γενικά, μιας και μιλάμε για τύπους ανθρώπων, ξέρετε ποιους δεν μπορώ καθόλου? Δεν ξέρετε γιατί δεν το είπα, τώρα θα το πω. Λοιπόν, δεν μπορώ, αυτούς που δεν μπορείς να μιλήσεις για τις σχέσεις σου μαζί τους, γιατί ό,τι και να πεις, η απάντηση είναι χώρισε. Τους έχουμε. Και δεν χρειάζεται να πεις κάτι πολύ ακραίο, έτσι. Δηλαδή, τώρα το είπα σε ένα φίλο μου, λέω, ρε, εσύ περίμενα το δικό μου να φάμε, άργησε και έφαγα μόνη μου. Χώρισε. Ρε, εσύ, πόσο 0% είναι οι λύσεις που προτείνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πολύ ακραίες λύσεις. Θα του πω, ρε, εσύ, έμεινε το κινητό μου από μπαταρία. Πέτα το. Ρε, εσύ, αρρώστησε τον εψάκι μας. Πνίξτε το. Και είναι ο ίδιος μαλάκας. Πέτσε και γυρίσκω και του πω, κάναμε τεράστια μπούρδα. Δεν ξέρω πώς μας ήρθε. Αρρώστησε τον εψάκι. Το πνίξαμε. Στα αρχίδια σου. Και παιδιά, είμαι έξω σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαρ, με μία φίλη που είναι τέτοιος άνθρωπος και της λέω ότι μου αρέσει κάποιος πολύ από το μαγαζί και τι να κάνω να τον προσεγγίσω. Πήδα τον! Ούτρα περίεργο, έτσι. Γιατί ουσιαστικά εγώ αυτό τη ρωτούσα. Τι να κάνω, για να τον πηδήξω. Δεν ήξερα ότι πάει αυτόματα η διαδικασία. Δηλαδή, σκέψου τώρα, να πήγαινα εγώ να ακολουθούσα τώρα τη συμβουλή της τρελής, έτσι. Να πάω εκεί που είναι ο άνθρωπος με την παρέα του. Fabulous, μην πω τίποτα. Ούτε που να συστηθώ και να αρχίσω να τον πηδάω. Και να είναι άβολο για αυτόν, για την παρέα του. Σίγουρα για σας τώρα. Να γυρίσω να κοιτάξω τη φίλη μας, πω είναι αμήχανο, τι να κάνω. Τώρα χώρισε! Τέλος μα χώρισα λοιπόν κι εγώ και χώρισα μετά από 13 χρόνια σχέσεις. Ποιος μου γάμισε το μυαλό τώρα. Γιατί κάνεις με καλά. Τώρα δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δεν θέλω να σε μαυρίσω και μέρα που είναι. Αλλά ήμουν και παντρεμένη. Έχω πάρει διαζύγιο. Μαζί με το εισιτήριο ήταν και κερασμένη θλίψη. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, δες τώρα. Κοίταξε, το πήρε λίγο πιο άσχημα από τη μάνα μου, αλλά... Ωστόσο, ξέρεις, με πιάνουν μετά κόσμος μετά από παραστάσεις και μου λέει, δεν φαίνεσαι για άτομα που έχει πάρει διαζύγιο. Και πάντα αναρωτιέμαι πώς φαίνονται τα άτομα που έχουν πάρει διαζύγιο. Ήμουνα Ινδί, μου είχα βάλει βούλα και μετά μου τη βγάλα, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που θέλω να πω, επειδή μου για το διαζύγιο, είναι ότι ενώ είχαμε χωρίσει με τον πρώην μου πριν πάρουμε διαζύγιο, η διαδικασία δεν το περίμενα, παιδιά, αλλά με πόνεσε πάρα πολύ. Ναι, ο βασικός λόγος ήταν ότι... Πώς να το πω τώρα... Παιδιά, βγήκε 1.000 ευρώ! 1.000 ευρώ, καταλαβαίνεις! Άκουσα την τιμή, γυρίζω στον πρώην μου, του λέω, λες να ξαναπροσπαθήσουμε? Λέει, 1.000 ευρώ κολώνεις! Ρε, αναπολούσα πραγματικά τις στιγμές στο γυμνάσιο που δεν χώριζες καν ο ίδιος, έστελες άλλον. Ούτε τη ρόπιτα δεν κερνούσες, γαμάτο ήταν αυτό. Γιατί τώρα να πληρώσουμε. Και απλά αυτό που θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι όσοι έχετε πάρει διαζύγιο. Όχι όλοι στο θέατρο, θα ήταν περίεργο γενικά. Α, δύο άτομα, εγώ και εσύ, σε ένα θέατρο ολόκληρο. Άλλα λένε τα νούμερα. Ωραία, οι υπόλοιποι θα μάθετε. Ενώ θα σας πω, όχι, δεν ήταν έτσι κατόψυχο, όχι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, η διαδικασία είχε ως εξής. Πήγαμε στο δικαστήριο και εκεί ήταν, παιδιά, μία τύπισσα, η οποία... Βασικά δεν ήταν τύπισσα, ήταν ένα τσόλι, εντάξει. Ας τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το οποίο είχε σαν δουλειά να μας πηδάει το μυαλό. Εντάξει, γι' αυτό την είχα προσλάβει, αυτό το έκανε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε εκεί. Λέει, είστε σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσουμε σε λύση του γάμου? Και εμείς είμαστε, ναι, είμαστε σίγουροι. Απόλυτα σίγουροι. Ναι, είμαστε απόλυτα σίγουροι. Και τι κάνει, παιδιά, το τσόλι? Βγάζει γυαλί, το αφήνει πάνω στο γραφείο, έρχεται πιο κοντά, κοιτάζει εμένα ψυχή, όχι τον άλλον. Απόλυτα σίγουροι. Ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έχετε προσπαθήσει τα πάντα. Και δεν είναι καμία λύση. Και πρέπει να χωρίσετε.
Και μου σε φάση, όχι, όχι. Πριν από 5 λεπτά είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα ποια είμαι, ποια είσαι, γι' γυρίζει, που είμαστε. Δηλαδή, τι ρωτούσε, ξέρω, αν το έχουμε σκεφτεί. Ενέ ρε, πώς μου διαζύγιο βγάζαμε, δακτυλοπόλεμο, παίζαμε, έχασα και το πάμε να χωρίσουμε. Δηλαδή, κάτσε, τολμηθούμε λίγο. Μετά το διαζύγιο, παιδιά, έζησε ένα σεξισμό, ο οποίος δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Δηλαδή, έσκαγε κόσμος, ξέρω εγώ, και μου έλεγε τώρα, τώρα χαλάς τη ζωή σου. Τώρα που όλοι φτιάχνουν τη δική τους. Σε αυτή την ηλικία. Τι θα κάνεις εσύ γυναίκα πράγμα. Και εγώ μου σε φάση, Χριστέ μου, παίζω στις άγριες μέλισσες. Πού είναι οι κάμερες, πού είναι οι ηθοποιοί, πότε βγαίνω. Δηλαδή, φανταστείτε, σε κάποια φάση ήμουνα με μία φίλη μου στον δρόμο, η οποία μόλις είχε διαγνωστεί με ένα αυτοάνοσο. Πετυχαίνουμε κοινή γνωστή. Αρχίζουμε, της λέμε τα νέα μας, της λέει η φίλη για το αυτοάνοσο, και είναι κοινή γνωστή, girls power, σε φάση, έλα ρε εσύ, εσύ δεν μασάς ρε, είσαι δυνατή, αν είναι δυνατόν, όλα θα τα καταφέρεις. Εσύ, Ήρα μου, εμείς χωρίσαμε. Τι είναι αυτά που λες, κορίτσι μου, τώρα. Ωχ, Παναγιά μου, σαν αυτή έκανε ένα. Της λέω, γενικά έχεις μπερδέψει τις αντιδράσεις. Αυτή έχει το αυτοάνοσο. Εγώ φασάραζω. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν έκανες και ένα παιδί να ξεμπερδεύεις. Πω, 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 μαλάκα, με αυτό το πράγμα με το παιδί, κάθε φορά που το ακούω και με ρωτάνε, θέλω να χαιρώσω κουτάβια από τα νεύρα μου. Πάρα πολύ τα αγαπάω. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ αγενές να ρωτάς τον άλλον γιατί δεν κάνει ένα παιδί ή πότε θα κάνει ένα παιδί. Μπορεί να μην μπορεί, μπορεί να μην θέλει, μπορεί να είχε και να μην έχει πια. Είναι τόσο αγενής η ερώτηση που έχω ορκιστεί στον εαυτό μου. Την επόμενη φορά που θα με ρωτήσει κάποιος πότε θα κάνεις ένα παιδί, θα το ρωτήσω πότε θα δώσεις κόλο. Στην τελική αν έδινε κόλο, δεν θα έχει και 5 παιδιά να τα λέμε κι αυτά. Και επίσης θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Έχετε ακούσει αυτή τη φράση, ρε παιδί μου, έκανα ένα παιδί και ξεμπέρδεψα, ή κανένα παιδί να ξεμπερδεύεις. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναρωτηθούμε σαν θέατρο, όλοι μαζί. Αν το για να ξεμπερδεύεις είναι σωστό κίνητρο για να φέρεις άνθρωπο στον κόσμο. Θέλω από πες, εγώ το κάνω και ξεμπερδεύω, έτσι και μεγαλώνω το παιδί. Και με ρωτάει, μαμά γιατί με έκανες, αγαπούσες πολύ τον μπαμπά. Έχω ξαναγαπήσει. Ήθελες πολύ να δημιουργήσεις ζωή. Τι, γιατί τότε και πια. Για να ξεμπερδεύω. Από τι, από την ανέμελη ζωή που έκανα, μανάρι μου, βάλει να φας τώρα. Και παιδιά, ο καλύτερος, παιδιά, νικητήριος θειός, σκάει και μου λέει και πού σε, κάνεις παιδί πριν τα 40. Αν το κάνεις μετά τα 40, θα βγει κουφό. Του λέω, άμα είναι να ακούει και να ακούει τέτοιες μαλακίες, χαλάλι. Και μια και μιλάμε για παιδιά, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Πρόσφατα λοιπόν χρειάστηκε να κρατήσω το παιδί μιας φίλης. Καθόμουν εκεί με το παιδάκι, δεν είχαμε κοινά. Σε κάποια φάση γυρνάει το παιδί, μου λέει: πόσο χρονών είσαι? Του λέω: 30. Ξέρεις ποιο είναι το γαμάτο, του είπα όντως 30. Και νόμιζα ότι ήταν αριθμός που δεν ήξερα. Ήσουν στον πόλεμο. Λέω αυτό προσώπος, 1821. Εγώ έδιωξα τους Τούρκους. Μου λέει αλήθεια. Και εσύ δεν ξέρω, κάτι του έκανε κλικ αυτού του παιδιού. Και ό,τι και να του έλεγα με πίστευε, ήταν τρελό. Αλήθεια δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι του έκανε κλικ και με πιστευότανε. Το ότι ήμουν μεγαλύτερη, το ότι δεν μιλούσαμε, το στρατιωτικό μου background. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι και δύσκολο, γιατί σκεφτείτε λίγο. Στο μυαλό των μικρών παιδιών, η ιστορία δεν απλώνεται σε μία ευθεία γραμμή με τα χρονολογικά γεγονότα το ένα δίπλα στο άλλο. Όχι. Είναι μία κουκίδα στον χωροχρόνο που έχουν συμβεί όλα και λέγεται παλιά. Εκεί μέσα μπορείς να βρεις το Big Bang, την πρώτη του κάλτσα, μια γραφομηχανή, ένα δεινόσαυρο, τη Μέρλιν Μονρό και από ό,τι έμαθα και εμένα. Και λέω, όχι παιδάκι, δεν θα μου γαμίσεις το μυαλό σήμερα, εγώ θα σε γλεντήσω. Του λέω, και όχι μόνο, του λέω, είμαι πάρα πολύ σημαντικό άτομο. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο, έχω διώξει τους Τούρκους. Α, τώρα, προχτές ήμουνα για καφέ με τον Χριστό και έχεις φιλιά. Μου λέει, αλήθεια! Εκείνη την ώρα παίρνει η μάνα, το ακούει ότι ο Χριστός του στέλνει φιλιά. Με κράζει δικαίως και μου εξηγεί λοιπόν ότι υπάρχει μια καινούργια τάση διαπαιδαγώγησης που λέει πρέπει να μιλάμε στα παιδιά σαν να είναι ενήλικες. Το οποίο, να σας πω κάτι, εγώ κάπως συμφωνώ. Γιατί όλα αυτά τα χαζά που κάνουμε στα μωράκια, τα... Παιδιά, στα όρια του μηνύσιμου τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής, ότι εδώ μέσα είμαστε σχεδόν όλοι άγνωστοι μεταξύ μας. Αλλά έχουμε μία κοινή τραυματική εμπειρία. Να είμαστε εμείς μωρά, στο καρότσι, φασκιωμένα, έτσι. Και να έρχεται από μακριά μία θιά, με μουστάκι,
που πιάνει ψή συχνά και φωνάζει «Τι είναι αυτό το πουπούκι! Θα το φάω ζωντανό!» «Αυτό το πουπούκι!» Ο μόνος λόγος που λέμε τέτοιες μαλακίες στα μωρά είναι γιατί δεν μπορούν να καλέσουν αστυνομία. Αλήθεια. Ρε, εγώ έχω πιάσει εγώ τον εαυτό μου να λέω σε μωρό. Τι είναι αυτό το μπουτάκι, τι είναι αυτό το μπουτάκι. Το σπάσω αυτό το μπουτάκι. Το πάρω σπίτι μου να το φάω αυτό το μπουτάκι. Αυτό τώρα είναι τεμαχισμός από πρόθεση. Μετάσεις κανιβαλισμού, 17 χρονάκια στο νερό. Ναι, ναι, ναι. Και που λέτε, το σκεφτόμουν αυτό ότι πρέπει να τους μιλάμε σαν ενήλικες όταν πήγα να δω τη σχολική γιορτή του ανιψιού μου. Πώς είχετε πάει σε σχολική γιορτή? Τι πρέζα είναι αυτή, Χριστέ μου, δεν περνάει η ώρα. Τι χωροχρονικό συνεχές είναι αυτό, τι σκουλικότρυπα είναι αυτό το πράγμα. Να σας πω, έχω καταλάβει τους δασκάλους πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι, δεν κάνουν γιορτούλες να χαίρονται τα παιδιά, όχι. Το κάνουν για να πάνε έτσι στο γονιό. Ναι. Σε εμάς που έχω βάλει 8 και μου θες κάνει τσουρέκια για 10. Έλα λίγο τώρα το βλέπεις μία ώρα κάτι βροχούλα. Έλα λίγο να στρώσουμε χαρακτήρα, πάμε λίγο. Ξέχασα. Εντάξει πάλι. Η βροχούλα εκεί. Μαμά, κατουριέμαι. Όχι, θα του μιλήσω σαν έναν ενήλικας. Θα του πω ότι θα έλεγα και σε έναν συνάδελφό μου. Οπότε του λέω, αγάπη μου, εξαιρετική παράσταση. Δεν σε έχω ξαναδεί τόσο λαμπρό στο σανίδι. Αλλά μετά λέω, αν του μιλήσω εγώ σαν ενήλικας και μου απαντήσει και αυτό σαν ενήλικας και μου πει ναι, όμως εκεί που κάνει σταγόνα, ξέρεις. Δεν το νιώσα. Δεν μπήκα μέσα στη γη, καταλαβαίνεις. Οπότε γυρίζω και του λέω, κοίταξε να δεις, δεν θα σου γλύψω τα αυτιά. Μου λέει, ήου! Του λέω, τρελέ μου, αν είναι να μιλάμε σαν ενήλικες, θα πρέπει να μάθεις και μερικές ενήλικες εκφράσεις. Λοιπόν, αυτό που άκουσα και είδα ήταν εσχρό, άριθμο, διάφορο, γενικά υποκριτικές αγγελίες, δεν θα το συζητήσουμε. Αυτό που παίζει νερά, γιατί μιλάει έτσι, έχει κάτι τηλεφωνικό. Και δεν έχετε ιδέα τι θα πει ρυθμός. Τι είναι ρυθμός? Το βλέπεις. Αν θες όμως πραγματικά να μάθεις την ρυθμός, έχω βγάλει αυτά εδώ τα κουπόνια που μπορώ να σου εξηγήσω. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω λοιπόν στον πρώην μου, σαν κείμενο, όχι σαν άνθρωπο. Και κάποια χάρη και παραπάνω από τα άνθρωπα, δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδί μου, με τον πρώην άντρα μου, ενώ είμαστε χωριστά, είναι από τους ανθρώπους που θέλουν να είναι ευτυχισμένος, παιδιά, ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ για κανέναν. Αλλά και οι υπόλοιποι όχι. Έφτιαξε απλά COVID και κατάρες και θάνατο. Τι φάση, ποιοι είστε? Ωραία. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αλήθεια, θέλω να είναι ευτυχισμένος. Κι ας είμαστε χώρια. Μέχρι λοιπόν που τον είδα να φιλιέται με μία κοπέλα. Όχι, ξέρετε κάτι. Τώρα θα με επιβραβεύσετε, ναι. Γιατί συνέχισα να θέλω να είναι ευτυχισμένος, ναι. Αλλά ευνούχος. Ρε, όχι να το κόψω εγώ. Αν είναι δυνατόν, εσύ θα ζει. Όχι, καμία σχέση. Δεν θα του έκανα κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να το θέλει μόνος του. Δηλαδή, σαν θέατρο τώρα. Το αποκλείουμε αυτό. Ρε, να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει με λίγο μέτρη ευτυχισμένος. Αυτό που θα το απογειώσει να το πάρει. Να το πάρει. Όχι. Δεν σας καταλαβαίνω. Ούτε εσάς, ούτε αυτόν. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι αυτά είναι εγωισμοί και βλακίες. Γιατί λοιπόν, μετά τον ξαναείδα να φιλιέται με αυτήν την κοπέλα, που ήταν κοπέλα του, ναι. Και παιδιά, φαίνονταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Αλήθεια, και ο πρώην μου. Και ας είχε πουλί. Δεν βγάζει καν νόημα, έτσι κι αλλιώς. Ρε, ήταν τόσο ευτυχισμένοι, που ξέρεις, μου φύγαν όλες οι βλακίες και οι άμυνες, τους είδα και ευχήθηκα μέσα από την ψυχή μου να πάθουν χλαμίδια. Είναι δυνατόν, τι σκέφτεστε? Παιδιά, για κοινή εμπειρία. Αυτό που φέρει το ζευγάρι πιο κοντά.
Χλαμιδιάκια, τη βιοσούλα, ε! Όχι. Εντάξει. Ωραία. Ούτε θέλετε να περνάει κάποιο καλά, ούτε θέλετε χλαμίδια. Δεν ξέρω ποιο είστε σήμερα. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδί μου, όταν μετά βγαίνει από 13 χρόνια σχέση και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, όπως μπήκα εγώ τώρα, καλά, μπήκα στο παιχνίδι. Τώρα σαν να παίζω μόνη μου, offline mode και χάνω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Όταν μπαίνει στο παιχνίδι, έχει ξεχάσει πώς γίνεται. Θέλω να πω, είναι σαν να πέσει, φαντάζομαι τώρα, σε κόμμα όταν υπήρχε για κινητό το Nokia 3210 και ξυπνεί σήμερα. Και σου πετάξω smartphone. Και σα πω, τι είναι αυτό, πού είναι τα κουμπιά, πού είναι το φιδάκι, πώς κάνω να πάτε την απόκρυψη, πες μου λίγο. Παιδιά, αλήθεια δηλαδή, τώρα να σας πω. Πρώτα απ' όλα κατάλαβα γιατί υπάρχουν μερικά κλισέ. Ας πούμε αυτό το κλισέ που πιστεύουν μερικοί άντρες, ότι αν τα μπλέξουν με μεγαλύτερη, μεγαλύτερη θέλει παιδί. Άκουσα ήδη κάποια σπέρματα να παγώνουν σήμερα εδώ. Θα βγουν σε παγάκια την επόμενη φορά. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό θα σας πω γιατί γίνεται και το έζησα. Λοιπόν, όταν είσαι με ένα μικρότερο, αυτός νομίζει ότι θέλεις παιδί. Εσύ δεν θέλεις παιδί. Αυτός κάνει όμως τόσο πολύ σαν παιδί, που στο τέλος λες, εντάξει, άμα είναι μεγαλώνω αυτό, δεν κάνω και ένα δικό μου. Για να έχει να παίζει το πρώτο. Ρε, νιώθω ότι έχω παιδί, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, αγάπη μου, βάλαμε γκολ, ήμουν πιο γρήγορο. Δεν πρέπει να σταμάτα, να το κάνεις αυτό, σταμάτα. Νιώθω το απόγευμα, πρέπει να σε πω αγγλικά. Μου λέει, τι εννοείς, δεν μας πας, δεν μπορεί κοπέλα του Παναγιώτη, φίλη μου. Οπότε γενικά, με τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, έχω ένα θέμα επικοινωνίας, νομίζω. Δηλαδή, πέρυσι μου την έπεφτε ένα παιδί 14 χρόνια μικρότερο. Του λέω, το καταλαβαίνεις ότι είμαι πολύ μεγαλύτερη. Μου λέει, μπομπα. Του λέω, βασικά είμαι πιο κοντά στην ηλικία της μάνας σου παρά στη δική σου. Μου λέει, μπομπα. Του λέω, γενικά είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί. Μου λέει, μπομπα. Του λέω, κάτι άλλο μιλάς, μου λέει, μπομπα. Του λέω, και ελληνικά δεν το έχουμε, αγγλικά μιλάς, μου λέει, ναι, μπομπ. Και ρε, δεν ξέρουνε φράσεις. Σε κάποια φάση χρησιμοποίησα τη φράση «φαιά ουσία». Μου λέει, «Λέγε ρε! Καινούριο! Προχτές ένα πάρτι ήμουνα μόνο MDMA είχανε». Του λέω, «Δεν έχεις πάρει φαιά ουσία». Μου λέει, «Όχι, μπορείς να μου βρεις». Του λέω, «Φυσικά, δώσ' μου 50 ευρώ». Και τα πήρα! Θέλω να σας πω, το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ βγαίνω με έναν τύπο και δεν έχω καταλάβει αν είμαστε μαζί. Είναι κάτι που παίζει τώρα τον τελευταίο καιρό. Πολύ. Το μισό θέατρο. Ωραία, δεν ξέρετε η μισή, αν είστε με τους πίσω, οκ. Okay. Ωραία, φασάρα. Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, εσείς είστε μαζί. Αν δεν το ξέρεις καν. Είναι να έχεις μάτι, είναι να ακούω αυτό το μάτι σου ακομικό, σε παιδάκι. Μην άλλη φάση αυτό. Οκ. Okay. Εσείς είστε μαζί. Είστε ζευγάρι. Πόσο καιρό είστε μαζί. 2 χρόνια. Πώς το καταλάβατε. Αυτό, λίγο να μου λυθούν οι απορίες. Α, δεν το έχετε καταλάβει. Άβολο. Εσύ το έχεις καταλάβει. Μαλάκι και άλλη γυρνάει και λέει, σε φάση, τι δεν το έχεις καταλάβει. Τι να κάνω δηλαδή, τι προτείνεις να κάνω, τον ρωτήσω. Να του στείλω γράμμα. Γράμμα. Σιγά μην του στείλω και φάξ, μωρέ. Τι λες, τι γράμμα. Γράμμα, κανονικά σαλιώνω φάκελο και έφυγε. Να σου πω, να το στείλω με περιστέρι. Μολυσμένο όμως. Με αρουραίο. Εντάξει. Να στείλω κουκουβάγια του Χάρι Πότερ. Γι' αυτό δεν ξέρεις αν είστε μαζί, μαλακά. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Πλέον είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ωραία, δεν το ζούμε όλοι, αυτό είναι καλό. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι. Ωραία, να τον ρωτήσω. Το σκέφτηκα αυτό. Το γράμμα δεν μου πέρασε από το μυαλό. Δεν το συζητάω. Ωραία. Να τον ρωτήσω. Και τι να τον ρωτήσω. Δηλαδή, σκεφτόμουν να τον ρωτήσω, είμαστε μαζί. Και αν είμαστε μαζί, δεν θα του φανεί πάρα πολύ ηλίθια η ερώτηση. Ε? Δεν θα είναι κάπως σαν να είναι δύο τύποι ντούκια, έτσι καραφλή με μαύρα και σβάστηκα και να λένε στον άλλον, είμαστε μαζί. Απ' την άλλη, κάνουμε ότι κάνει μια σχέση κανονική. Αν τον ρωτήσω, είμαστε μαζί. Και αυτό μου πει, όχι ρε, ούτε καν. Απλά βγαίνουμε. Δεν θα μου φανεί εμένα τέρμα ηλίθιο. Σαν να είναι πάλι δύο τύποι έτσι καραφλή, ντούκια, με μαύρα και σβάστηκα και να λένε στον άλλο είμαστε να ζει. Και του λέει ο άλλος, όχι ρε, ούτε καν, Χρυσή Αυγή. Και για να κλείσω το θέμα του φλέρτινγκ, θέλω να πούμε κάτι για τα μούσια. Τα ανδρικά μούσια, παιδιά, τα γυναίκα μια χαρά. Τα βάβεις δεν φέρονται. Βλέπετε κάτι, δεν βλέπετε κάτι. Ωραία. Τα μούσια σε επίπεδο ραντεβού είναι ξεγελαστικά. Ρε, δεν ξέρεις τι έχει από κάτω, εντάξει.
Παιδιά, τα μουσια τα ανδρικά είναι το ανδρικό σου τσιέρ με ενίσχυση. Οκ. Okay. Βγαίνει με ένα μουσάτο, σου σκάει ξυρισμένο και ξανασυστήνεστε. Το έπαθα, ρε. Έβγαινα με ένα τύπο 3 μήνες. Γυρίζει σε κάποια φάση και είναι γλόμπο. Το κοιτούσε έτσι. Μου λέει τι έπαθε. Του λέω εσύ τι έπαθε. Μου λέει τι έπαθα. Του λέω φαίνεσαι! Και φαίνεσαι 10 χρόνια μικρότερο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μου λέει μα είμαι. Του λέω έλα ρε παιδάκι μου τώρα σταμάτα αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν φαίνεσαι απλά μικρότερο. Φαίνεσαι μωρό. Φαίνεσαι παιδάκι. Δηλαδή θα βγάλουμε καμιά selfie για τα social και πρέπει να σου κολλήσω κίτρινη φατσούλα για να φαίνεται το προσωπάκι σου. Γιατί έτσι είναι παιδιά τα μουσια δίνουν κύρο. Σκεφτείτε λίγο το Bin Laden. Ξυρισμένο. Σαν εθελοντή σε μικιό. Απ' την άλλη, σκεφτείτε το άλλο. Το Mr. Bean με μουσια σε πλησιάζει βράδυ σε σοκάκι. Μαλάκα, χέζεσαι πάνω σου, του δεις το κινητό σου. Ή σκεφτείτε το άλλο. Τον Μπογδάνο με μουσια. Το ίδιο μαλάκας. Αλλά είναι μόδες τώρα όλα αυτά και δεν ξέρω και πού τις κονομάμε. Νομίζω από ταινίες επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Σαν έθνος θα έλεγε κανείς. Γενικά βλέπετε ταινίες. Α! Ναι, δεν θέλω εσάς που βλέπετε, όχι. Θέλω εσάς που θέλετε να βλέπετε, αλλά δεν μπορείτε γιατί κοιμάστε. Φίλε μου! Ρε, τι ωραίος ύπνος είναι αυτός, ρε. Βαθύς, ρε, ανέμελος, ξένιαστος. Παιδιά, για μένα η ταινία είναι ο καλύτερος μπάφος. Πλέον μαζευόμαστε παρέα να δούμε ταινίες και έχω κατευθείαν με πιτζάμα τώρα. Ποιον κοροϊδεύουμε. Αλλά έχει και τα καλά του, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή, ξεκινάς καινούργια σειρά στο Netflix, σε παίρνει ο ύπνος, ξυπνάς, έχεις τελειώσει 2 σεζόν. Φασάρα. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, είναι η όλη κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο καταφέρνετε να δείτε ταινία. Εμένα ξεκινάει ναρκοληπτικά όλη η διαδικασία. Δηλαδή, στο μυαλό μου ακολουθείται κάπως η διαδικασία του υπνοτισμού. Η φάση έχει ως εξής. Χαμηλώνουμε τα φώτα για την ταινία. Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Τίτλος ταινίας. Είσαι ήρεμη. Πρώτη σκηνή. Βουλιάζεις. Δεύτερη σκηνή. Πλέον έχεις χάσει κάθε επαφή. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι «Όχι ρε, δεν κοιμάμαι, λίγο τα ματάκια μου έκλεισα». Αλλά μ' αρέσει να βλέπω ταινίες και βλέπω ταινίες, κυρίως 10 ώρα το πρωί με καφέ, καταλαβαίνετε, αλλιώς δεν βγαίνει η φάση μου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω και το άλλο, ότι ενώ υποτίθεται είμαι και μεγάλος άνθρωπος και άνθρωπος του χώρου και τέτοια, ρε, όταν βλέπω ταινία, ξεχνάω ότι είναι ψέματα. Περίμενα, καμία ταύτιση ποτέ και πουθενά. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, βλέπω ταινία σαν συνταξιούχα, το έχουμε. Ρε, τώρα έβλεπα ένα θρίλερ με ένα φίλο μου, γυρίζω και αρχίζω και φωνάζω «Όχι, Λίντα! Είναι μέσα στην τουλάπα, Λίντα, θα σε σκοτώσει!» Λέει «Αλήθεια τώρα». Λέω «Όχι, ρε, κάτι για το στάνταρ δοκιμάζω, έτσι, φύγε, Λίντα, φύγε, φύγε, φύγε!» Σε κάποια φάση τώρα βλέπαμε μία ταινία με μία παρέα μου που ήταν πολύ βαριά κουλτούρα αυτή η παρέα, ρε παιδάκι, με τις πολύ κουλτουριάριδες, ναι. Μία πολύ ωραία δραματική με ένα ζευγάρι, να θυμηθώ να σας την πω, εξαιρετική ταινία. Τελειώνει ταινία, αρχίζουν όλοι οι δήμονες. Η σκηνοθεσία ήταν φλίαρη. Τα παίξιμα ήταν βασικά. Η φωτογραφία ήταν φλατ. Εσύ, ρε, τι σκέφτεσαι? Χριστέ μου, χωρίσανε! Και η κοπέλα δεν έχει ιδέα ότι θα βγει ένα χιλιάρικο! Αλλά σας πω κάτι, γενικά ρε παιδί μου, υπάρχουν και ταινίες όμως που ακόμα κι εγώ που είμαι το Uber θύμα γενικά, δεν μπορώ να ταυτιστώ ρε. Είναι αυτές οι πολύ CDF movie, αυτές που οριακά δεν έχουν cast, σκηνοθέτη, για να κάπως κατά λάθος. Τι δεν βλέπετε, Star. Ρε, να σας πω κάτι. Έβλεπα τώρα μία, λοιπόν, τρομερή ταινία, τρομερή πλοκή, δώστε βάση. Είναι Αμερικάνοι, ποιος το περίμενε. Έχουν πιάσει Ρώσο, plot twist, ναι. Τον έχουν βάλει σε μία αποθήκη, τον έχουν δέσει πιστάγκωνα, τον έχουν σαπακιάσει στο ξύλο. Ο Ρώσος τώρα οριακά μιλούσε αγγλικά σπαστά πιο πριν, φαντάζομαι τώρα με πρυγμένο σαγόνι. Έτσι, αρχίζουν και του ασκούν πίεση. Μίλα σκληρή καριόλη, μίλα μαμαγαμιά. Γιατί να τα μεταφράσει, αυτά είναι μαδαφάκα. Σε κάποια φάση πάει ο Ρώσος και αρχίζει και δίνει τις οδηγίες που θέλανε. Πάρ' την έξοδο 242. Κινήσου βορειοανατολικά στην Εθνική για άλλα 5 μίλια. Θα βγεις στην πρώτη έξοδο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο φανάρι θα κάνεις αριστερά. Πρώτο στενό δεξιά, καπάκι αριστερά και μετά πάλι δεξιά. Θα δεις ένα βαν. Μετά το βαν κάνεις καπάκι δεξιά, συνεχίζεις ευθεία για άλλα 12 μίλια βόρειο-νότια και συνεχίζουμε όλο ευθεία. Θα βρεις ένα βενζινάδικο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο βενζινάδικο στο κλειστό βενζινάδικο θα κάνεις αριστερά. Θα πας όλο ευθεία. Θα δεις μια κόκκινη αποθήκη. Εκεί συνεχίζεις κανονικά. Πρώτα θα δεις ένα γήπεδο μπάσκετ. Στο γήπεδο μπάσκετ θα πας πρώτα δεξιά, θα το κάνεις γύρω-γύρω, έτσι γιατί μ' άρεσε. Θα συνεχίσεις όλο ευθεία.
Θα δεις μια κίτρινη αποθήκη. Εκεί θα σου ανοίξει ο Γιάνγκο. Θα σου πει που μένει ο Ζασλάφσκι. Ανέβα στο τρίτο, πες στο συνθηματικό, χτύπα 8 φορές, κάνε το σταυρό σου, δεν έχω ιδέα γιατί το είπα και αυτό. Θα σου ανοίξει ο Λέον Καμιτσέρο. Ξαναρώτα εκεί. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Υπάρχει άνθρωπος που θυμάται τις οδηγίες που έδωσα? Εγώ έκανα να τις μάθω ένα μήνα. Δεν με λες και σφουγγάρι, δεν είμαι ο αδερφός μου, καταλαβαίνετε. Ο τύπος τι κάνει, ρε. Δεν έχει βγάλει ένα στυλό, κάτι να γράψει, ένα κινητό, τίποτα. Όχι, τίποτα, ρε. Με το που τελειώνει ο Ρώσος τη φράση, τον πυροβολάνε, ρε μαλάκα. Τον πυροβολάνε. Και απλά σκεφτόμουν αυτό το άσβερκο, το μοσχάρι που τον πυροβόλησε. Τι είχε στο μυαλό, τι ήταν σε φάση. Μετά το βαν. Παιδε, δεν καμιέται, το γκουγκλάρουμε. Το είπα από την αρχή ότι εγώ ψυχολογικά ήμουν ξεκάθαρη. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα κάποιες καινούργιες συνεδρίες σε έναν ψυχολόγο. Πάμε σε ψυχολόγο! Υπόλοιπο, είστε καλά. Ένα παιδί, έχω δει τουλάχιστον 3 άτομα εγώ εδώ μέσα που μόνο που σας ασέρ δεν μπαίνω. Εντάξει, θα τα πω εγώ. Λοιπόν, πήγα σε ένα παιδί, ο οποίος πάρα πολύ φυλαμένος γιατί δεν μου μιλούσε. Ρε. Δεν μου μιλούσε. Τι να σου πω τώρα, η μόνη φορά που μου μίλησε ήταν όταν πρωτοπήγα. Και μου λέει: πες μου για σένα, για τον ήρά σου, τι θέλεις να γίνεις όταν ήσουν μικρή. Λέω: καλύτερα αυτό να μην το πιάσουμε. Μου λέει: μην ντρέπεσαι. Λέω: σίγουρα. Μου λέει: ναι. Λέω: ωραία, ήθελα να γίνω άλογο. Μου λέει: οκ, okay, πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε τη συνεδρία σε 2 τη βδομάδα. Λέω: όμως δεν έγινε άλογο. Μου λέει: οκ, okay, 1 συνεδρία τη βδομάδα. Λέω: όμως δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ για το όνειρά μου. Μου λέει: 3 συνεδρίες τη βδομάδα. Τέλο κάπως το μάζεψα εγώ αυτό το πράγμα στον ψυχολόγο με το άλογο. Γιατί ξέρετε, στον ψυχολόγο ο χρόνος είναι χρήμα και προσωπικά δεν θέλω να πετάω λεφτά για κάτι που δεν βρίσκω και πρόβλημα. Ρε, σε κάποια φάση, την ώρα που έχει βγάλει αυτά τα χαρτιά και σημειώνουν εκεί που τα πράγματά του, ξέρω εγώ, τον βλέπω από το χέρι, ο ζωγραφίζει τετραγωνάκια. Ναι. Και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά, γιατί δεν υπάρχει κανένα γράμμα τη αλφαβήτου το οποίο να σχεδιάζεται έτσι. Ωραία, πώς θυμάμαι. Σαν ξεματιάζει το χαρτί, ήταν. Μου λέει: πες μου ότι σκέφτεσαι αυτόματα. Λέω: σκέφτομαι ότι ζωγραφίζεις τετραγωνάκια. Μου λέει: εννοείς ότι φοβάσαι ότι ζωγραφίζω τετραγωνάκια? Λέω: όχι, μαν, εννοώ ότι είμαι σίγουρη ότι ζωγραφίζεις τετραγωνάκια και εσύ φοβάσαι ότι το κατάλαβα. Ναι. Επίσης, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Αυτοί οι ψυχολόγοι γιατί μιλάνε όλοι με αυτή τη φωνή. Αλήθεια, δεν ξέρω. Ρε, το έχω καημό να πάω σε ένα και να είναι έξω καρδιά. Να είναι ρε παιδάκι μου γιόλο, να μπω μέσα και να μου πει λοιπόν, ψήνω καφέ και θέλω να μου τα πεις όλα. Read my lips, όλα, όλα. Γιατί έτσι. Δηλαδή, παιδιά σε αυτόν πήγαινε, σου λέω 50 λεπτά, μιλούσα μόνο μου σαν το χαζό. Καλή ώρα, δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο. Το μου λέει, η θεραπεία μου λέει θα δουλέψει μακροπρόθεσμα. Του λέω, όχι τρελέ μου, εγώ θα δουλέψω μακροπρόθεσμα, σου πληρώνω τη θεραπεία. Δεν ξέρω ποια μέθοδο έκανε. Ήταν αυτή που λέγεται μάλλον τα πιο εύκολα 40 χωρίς απόδειξη στη ζωή μου method. Αυτό πρέπει να ήταν, ναι. Σε κάποια φάση λύγησε όμως, γιατί εγώ την έκανα τη δουλειά μου αυτός, δεν την έκανε. Είναι πώς να σου το πω τώρα. Σαν να ανοίξεις ραδιόφωνο και αυτό να σου λέει τραγούδα, κατάλαβες, δεν βγαίνει τώρα. Οπότε έσπασα ρε παιδάκι μου σε μια συνεδρία, γυρίζω και του λέω, πες κάτι. Μου λέει, να πω κάτι. Του λέω, ναι, θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει. Του λέω, γιατί απαντάς με ρωτήσεις. Απαντάω με ρωτήσεις. Του λέω, γενικά την παλεύεις, έχεις πρόβλημα. Πώς πήρε πτυχίο? Πήρα πτυχίο. Και με πιάνει μια φίλη μου μετά από μια παράσταση και μου λέει, καλά δεν τρέπεσαι να λες ότι πας σε ψυχολόγο και τέτοια. Σου πω κάτι, όχι, γιατί δεν με νοιάζει, γιατί όσο μεγαλώνεις δεν σε νοιάζει, το έχετε παρατηρήσει. Όταν είσαι πιο μικρός, σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, τι σκέφτονται για σένα. Όσο μεγαλώνεις απλά πέφτει το φίλτρο. Θέλω να πω, όταν ήμουν 20 χρονών και έβγαινα έξω σε μπάρ, ας πούμε, με τις φίλες μου, πάθαινα με ισχυμικό επεισόδιο, έτσι, και είχε φύγει κραγιόν. Ήμασταν σε φάση, σου φύγε γρήγορα, θα σε δούνε! Κύκλο με μπουφάν! Θα καλύψουμε τον κορίτσι, μην το δει κανένας! Τώρα βγήκα το Σάββατο με τις ίδιες φίλες για μπύρα, γυρίζω και τους λέω, έχω ποπτό στο δόντι! Λένε, ναι, να σου πάει! Και το κράτησα. Δηλαδή, σε κάποια φάση, παιδιά μου 16 χρονών, και έχω βγει τώρα με μία παρέα που ήταν και ένα γόρι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχω βγει Φεβρουάριο μήνα με μπλουζάκι ως εδώ. Αυτή η λωρίδα πάγωσε τόσο πολύ που ενώ το σώμα μου συνεχίζει και γερνάει, αυτό έχει μείνει 16.
Τώρα, τελευταία φορά που βγήκα ραντεβού, είχα βάλει τη φανέλα μέσα από το βρακί. Ναι, σε είχα πει εγώ στη δική μου κυλίτσα. Και επειδή ήταν καμάτι φάση, γιατί προχώρησε φάση με τον τύπο, την είχε βάλει κι αυτό μέσα από το βρακί. Ναι. Και λέω τώρα εγώ, όταν εμένα έχει αρχίσει και δεν με νοιάζει, σε αυτή την τρυφερή ηλικία των 30. Τις γιαγιάδες, πόσο δεν τις νοιάζει. Μαλάκα, εκεί και πέφτει το φίλτρο. Θέλω να πω, θα ετοιμάσουμε τώρα με μία φίλη μου να βγούμε, θα της πω πώς σου φαίνομαι, θα μου πει λίγο σαν τον Μπονάτσο ή κάτι τέτοιο. θα βγαίνει μία γιαγιά στη φίλη της γιαγιά να ετοιμάζονται να βγούνε, πώς σου φαίνομαι, θα της πει άλλη ζωντανή, πάμε να φύγουμε. Πέφτει το φίλτρο. Γι' αυτό τους έχετε δει πως δίνονται. Μαλάκα, τύπος, θα έρχεται για τους όλα. Βάζουν μπριμέ, μεριγέ και καρό. Κάτι θανατηφόρα συνολάκια. Ναι, γιατί το μότο τους είναι ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Έχω πετύχει ρε γιαγιά, 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 όχι καμιά εναλλακτικιά. Γιαγιά, Ελληνίδα, γιαγιά στο λεωφορείο. Ξέρετε, με τη φούστα της ως εδώ, με την κάλτσα της, με το φλεβίτι της, με τα όλα της. Η οποία είχε μπλούζα με στάμπα, η οποία στάμπα έλεγε I'm your bitch. Και από κάτω είχε μπουνίτσα. Μαλάκα, μπουνίτσα. Για σκέφτομαι πώς έφτασε στα χέρια της αυτή η μπλουζάρα, πώς! Και φανταζόμουν τη γιαγιά να πηγαίνει στην μπουτίκ με μοντέρνα ρούχα και νεωτερισμό στις φίλες της της Σούλας. Της πετάει η μπλούζα την μπλουζάρα και της λέει: αυτή τώρα θα τελειώσει, θα την ευχαριστηθείς. Με όλα πάει. Με κόκκινο, με κίτρινο, με καφέ, με σιέλ, με μαύρο, με χρυσό, με σιμί, με πριμέ, με φλωράλ, με ριγέ, με τρίτο ριγέ, με τέταρτο ριγέ. Θα τελειώσει. Και να είναι η γιαγιά. Ωραία ποιότητα. Ξέρεις και σε αυτά τα μαγαζιά ένα χέρι να κάνει έτσι, κάνει κι άλλα. Ωραία ποιότητα. Ωραία ποιότητα. Ωραία ποιότητα. Και κατάλαβα πόσο παιδιά δεν της νοιάζει όταν πήγα μια οικογενειακή επίσκεψη, στην οποία εκεί ήταν και η γιαγιά μου. Η οποία τι έχει κάνει τώρα η θεάρα, δώστε βάση. Λοιπόν, έχει βάλει λίγο κραγιόν εδώ. Και ένα κομμάτι κραγιόν. Όχι πασάλιμα, όχι πασάλιμα. Κομμάτι κραγιόν εδώ. Ρε, έβγαινε 3 χιλιοστά. Η τύπησα έβγαινε WiFi. Γιαγιά, πες μου τον κωδικό, 40 όλα μικρά. Δηλαδή ήταν τόσο. Σε κάποια, ξέρεις, σκύβορα. Και το σκεφτόμουν και πώς το έκανε. Δηλαδή και τη σκεφτόμουν στο μπάνιο τη πριν βγει να βάφεται και να λέει: θα βάλω εγώ τώρα λίγο εδώ. Καβατζώνω και αυτό. Πού να το καβατζώσω. Εδώ. Και από εδώ ότι μου φεύγει, παίρνω και συμπληρώνω. Σκύβω στο αυτή της διακριτικά της, λέω, γιαγιά, έχεις κραγιόν εδώ. Γιατί κάνει. Εβαλά και το έχεις ήρει όλο κάτω και γίνει φύλαρχος. Δηλαδή, το πικ της αντίδρασης που έπιασε η γιαγιά μου ήταν, δεν πας γιαγιά, σου κόψα τη σύνταξη. Γιαγιά, πέθανε ο παππούς. Γιαγιά, είμαι άθεη. Τι. Και για να κλείσω το θέμα με τη γιαγιά μου, η γιαγιά μου πάντα σε όλα μου τα γενέθλια φέρνει ένα δώρο. Εντάξει, έχουμε εξοδέψει εκεί τη φαντασία μας, δεν είχαμε άλλο να δώσουμε. Δίνει δώρο βρακιά, εντάξει. Ένα βρακί, γιατί είναι και κυμπάρισα. Λοιπόν, οπότε σε κάποια φάση μου στέλνει τώρα το φετινό μου βρακί δώρο, το οποίο το ανοίγω και έχει στάμπα πάνω, η οποία τι λέει. Hungry for more. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος να πάμε έτσι πιο κάτι χαρούμενο. Σας αρέσουν τα ταξίδια? Α, τέλεια! Καμία κλήρωση, είπα να ρωτήσω. Okay. Λοιπόν, δείτε τώρα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, αλλά μου είπε ο κολλητός μου να πάμε μαζί ταξίδι και παιδιά δεν θέλω καθόλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι από τους ανθρώπους που όταν πάνε ταξίδι βγάζουν πρόγραμμα. Ε, τους έχουμε. Ωραία. Και όταν εννοώ πρόγραμμα, εννοώ ότι έχω δει πρόγραμμα στρατοπέδου και τους έχουν πιο λάσκα. Εντάξει, πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή, πήγαμε τον τύπο 3 μέρες στη Ρώμη και μου βγάζει πρόγραμμα μουσείων 8 με 11 το πρωί. Λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τεχνολογίας. Είμαστε με τα καλά μας. Πήγα μέχρι τη Ρώμη για να κάνω γλώσσα, γλώσσα, μαθηματικά. Και ενώ δεν έχει, δεν θα αρρωστήσει κανένα μουσείο. Γυμναστική δεν θα κάνω. Μου λέει, θα πάμε με τα πόδια. Οπότε καταλαβαίνω τον πανικό μου που γυρίζει την προηγούμενη εβδομάδα και μου λέει, λοιπόν, αν του χρόνου είμαστε καλά και έχουμε λεφτά, έχω βρει ένα σύμπλεγμα από νησάκια κοντά στις Αζόρες. Είναι 1000 νησάκια. Θα τα δούμε όλα. Ξέρετε πώς θα τα δω, ε, έτσι.
πάντων, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι εμείς που ζούμε σε πόλεις, πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο τουρισμός στα νησιά δεν σταματάει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που μαζευόμαστε σπίτια μας, οκ. Okay. Συνεχίζει, απλά το ξεχνάμε γιατί μένουμε σε πόλεις. Με αποτέλεσμα λοιπόν να είμαι σε κάποια φάση στην Κέρκυρα για παράσταση, Νοέμβρη μήνα, και με το που βγαίνω από το ξενοδοχείο, με πλησιάζει έτσι ένας ηλικιωμένος Γερμανός, έτσι αποστεωμένος, αφυτατωμένος, με μακρύ γκριζό μαλλί, με βλέμμα σταχαμένη, έτσι σαν Silver Alert ήταν κάπως. Με σορτσάκι και σανταλάκι μέσα στον ψόφο. Και με ρωτούσε πού είναι το κέντρο. Και εγώ το μόνο που μου κόψα να του πω είναι: πόσους μήνες περιπλάνιασαι, γέροντα! Και αυτός έκανε. Λογικό, το είπα ελληνικά και δεν κατάλαβε. Ξέρετε, ήταν από τους τύπους που σκάνε στη χώρα μας για αρχαιολογικό τουρισμό. Okay. Και αυτοί οι άνθρωποι πάντα με κάνουν και αισθάνομαι άσχημα, γιατί ξέρουν συνήθως την ιστορία καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, πέρυσι ήμουν διακοπές σε ένα νησί, περπατούσα σε κάτι στάχια για να πάω εκεί που μένουμε, γιατί μένουμε στα φτηνά. Σταματάνε σε κάποια φάση δύο Ολλανδοί. Λέει, ήρθατε κι εσείς να επισκεφτείτε αυτόν τον ιερό αρχαιολογικό τόπο. Το χωράφι. Εντάξει, το είπα αγγλικά αυτή τη φορά. The Fields. Και παιδιά μου πετάνε τώρα ένα αντισό της αρχαιολογίας. Τίποτα σε αυτό το χωράφι βρέθηκε, δεν ξέρω εγώ, το πρώτο κιούπι με μόφια ρούλι, κάτι τέτοιο. Και εγώ έκανα το ξέρω και μου σε φάση. Ναι, ναι, αυτό τώρα πολύ δυνατό. Αυτό. Άλλαξε τον πολιτισμό. Άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Αλλά το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι το προηγούμενο βράδυ σου Ρωμένη είχα κατουρίσει ακριβώς εκεί που στεκόταν ο Ολλανδός. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα. Παιδιά, το χειρότερο είδος τουρίστα είναι ο Ελληνάρας τουρίστας. Όχι ο Έλληνας, ο Ελληνάρας. Ξέρετε ποιον λέω. Αυτός που θα πάει στο εξωτερικό για πρώτη φορά και αντί να το γουστάρει έτσι και να περάσει όμορφα, θα δει πράγματα για πρώτη φορά, τα φοβάται, οπότε γυρίζει και τα κράζει. Δηλαδή, ο τύπος, ξέρω εγώ, θα πάει, ξέρω εγώ, στο Μιλάνο, θα δει ωραίους άντρες, καλοβαλμένους άντρες, έτσι περιποιημένους άντρες, θα γυρίσει και το μόνο που θα έχει να πει για το Μιλάνο είναι. Πούστρες! Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρένθεση για την ομοφοβία. Αυτό λοιπόν που παθαίνουν ομοφοβικοί άντρες και νομίζω θα πάνε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαρ, ξέρω εγώ, που έχει γκέι. Και θα τους την πέσουν όλοι γκέι, ρε μαλάκα, όλοι γκέι. Δηλαδή είναι σε φάση, έλα τώρα, λες πουστάρας πάνω μου. Μαλάκα, ο τύπος που έχει να τον βρέξει σε άνθρωπο από τα 93. Σκάει στο μαγαζί με αυτό που είπε η θησάρα. Όταν πει θα γυρίσουν κεφάλια. Πόπο, ρε μαλάκα, μπήκε ο μπάμπης από τα ζεπόλια. Όλοι ρε, όλοι. Θα λέει μεταξύ του το βλέπει αυτό το λουκουμάκι. Αυτό τον 50χρονο τον μπάμπη, Χριστέ μου, τι καύλα είναι αυτή. Αυτό με το κιλόμπι εδώ πέρα. Φοράει και Μινέρβα λευκή κασκορσέ. Θέλει να τρελαθούμε τελείως. Και αυτή την τρίχα που αναβλύσει εδώ πέρα, τη δυο τη φυτρώνει, τη κάνει εδώ πέρα. Και τη μία τρίχα που έχει στο κεφάλι και τη φέρνει απ' τη μασχάλη. Εγώ αυτό το καυλάκι το θέλω. Για στο μυαλό του μπάμπη και του κάθε μπάμπη, το σύστημα είναι διαδικό. Δηλαδή, οι γκέι γουστάρουν άντρες. Ο μπάμπης είναι άντρας. Άρα οι γκέι γουστάρουν τον μπάμπη, τι δεν καταλαβαίνετε. Προχωρώ λοιπόν στους τουρίστες μου. Το άλλο είδος αγαπημένου Ελληνάρα τουρίστα είναι αυτός που πάει τρεις μέρες στο εξωτερικό και ήδη του λείπει η χώρα του. Και ο γύρος πάνω απ' όλα. Παιδιά, αληθινή ιστορία. Πριν από χρόνια είμαι στην Ταϊλάνδη με το αγόρι μου. Είμαστε έξω, μιλάμε ελληνικά προφανώς μεταξύ μας. Σκάει από πίσω ο τύπος, μας τσακώνει και αρχίζει και φωνάζει. Αδέρφια μου, είστε Έλληνες, αδέρφια μου! Λέει, πόσα χρόνια είσαι εδώ, ρε τρελέ! Δευτέρα ήρθα, το Σάββατο φεύγουμε. Εσείς, παιδιά, Αθήνα, του λέμε εσύ, Καρατζαφέρης. Επίσης, ο Ελληνάρας, όταν πάει στο εξωτερικό και δεν μιλάει αγγλικά, δεν είναι πρόβλημα αυτό που δεν μιλάει. Συντονιστείτε. Είναι πρόβλημα αυτόν που δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό τι κάνει ο Ελληνάρας. Μιλάει ελληνικά, αλλά αργά. Έτσι το πιάνει ο ξένος. Ναι. Έχω πετύχει σε μαγαζί με αξεσουάρ στο Λονδίνο δύο θιές. Τα άμαθα μετά, από τα σέρας ήταν, ναι. Οι οποίες τώρα τι έχουν κάνει. Έχουν πιάσει μία τσάντα, την κουνάνε φρενήρης μπροστά στην πολίτρια, στην οποία τη φέρονται λες και είναι ηθαγενής. Και λέει, Μαρή, αυτό εδώ. Εδώ, αυτό είναι δέρμα ή δερματίνη. Δεν καταλαβαίνει το ζώο, Χριστέ μου. Εδώ πέρα, Μαρία, αυτό είναι δέρμα ή δερματίνη. Τώρα η πολίτρα τα έχει χάσει έτσι, έχει αρχίσει και ψελίζει κάτι, it's 100% leather. Της λέει, σε ένα διόφορο κάνεις, Μαρία, μίλα να τελειώνουμε. Μπαίνω στη μέσα μεταφράσεων, σταματίζει να διαπαμπεύεται και η χώρα μας. Με πιάνει μετά η μία θεία μου λέει,
πάντως σαν λαός, δεν ξυπνούς. Αν δεν τους μιλάς τη γλώσσα σου, δεν καταλαβαίνω. Ζώα! Δεν σαν τον Έλληνα, που είναι καπάτσος ο Έλληνας. Είναι πονηρός ο Έλληνας. Θα ξεχάσω εγώ το θείο μου το Σταύρο σκορεμένο. Χρή δεν ήξερε εγγλέζικα. Αλλά του κόβε! Του κόβε! Και έχει αρχίσει και μια τρύπα στο κεφάλι. Του κόβε! Και έδωσε οδηγίες σε κάτι Αμερικανάκια. Και επειδή δεν ξέρει να τους πει στα εγγλέζικα πως είναι ευθεία και αριστερά, τι τους λέει ο πονηρός. Ντογρό, ντογρό, κομμουνίστ. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο πραγματικός λόγος που έδωσα αυτό τον τίτλο στην παράσταση είναι ότι από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε πει τη φράση «Για γυναίκα καλή είναι», δεν θα εννοεί τίποτα παραπάνω πέρα από τον τίτλο μιας παράστασης. Σατανικό!